Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας και ευχαριστώ βεβαίως θερμά τον κύριο Πιερίδη, τους υπεύθυνους του Μουσείου Πιερίδη, κυρίως τον διευθυντή του κύριο Αθηλιά, καθώς και το πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, που μου έκανα την τιμή να με καλέσουν για να σας μιλήσω σήμερα στα πλαίσια των ερωταστικών δραστηριοτήτων για τα 4.000 χρόνια της ιστορίας του πολιτισμού της Λάρνακας. Αλλά ευχαριστώ και όλους τους συνδιοργανωτές που με τον δικό τους τρόπο ο καθένας πρόσφεραν πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για να θεματοποιηθεί η παρούσα συνάντηση. Πριν αρχίσω επίσης, λόγω των καταστάσεων, να μου επιτραπεί να εκφράσω όλη μου τη συμμετοχή στο εθνικό πένθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η χώρα στην οποία ζω εδώ και πολλά χρόνια που έχει υποδειχθεί σαν μια δεύτερη πατρίδα. Αλλά και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο λόγω της εκδήλωσης της άλλης βίας, χάνοντας όλα τα πράγματα που θα μπορούσαν να υπολέψουν για αυτούς στη ζωή τους, στους δικούς, στην πατρίδα τους, ανεξαρτήτως από φυλή και χώρα και εθνικότητα, όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο η βία ξεσπάει χωρίς λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι πάντα κάτι που θα πρέπει να μας πονά όλους. Και να ευχόμαστε πάντα να τελειώσει ώστε να τον πιο γρήγορα. Είναι μεγάλη η συγκίνηση μου που ήρθα να μιλήσω για έναν εξέχοντα φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον ιδρυτή του στοικισμού, στον τόπο καταγωγής του. Θα διέλθουμε μαζί συνοπτικά πρώτα τη βιογραφία του Ζήνωνα και κατόπιν βασικά σημεία των φιλοσοφικών θεωριών που υιοθετήθηκαν και συμπληρώθηκαν από πολλούς γνωστές ως το τέλος της αρχαιότητας και ενέπνευσαν ακόμη και άλλους φιλοσόφους εκατοπιν ως αιώνες. Ίσως μάλιστα βρούμε και εμείς ιδέες που να μας φανούν επίκαιρες και ενδιαφέρουσες και για τους δικούς μας προβληματισμούς και αυτό θα το συζητήσουμε στην αρχή. Ο Ζήνων γεννήθηκε εδώ, στο Κίτιον της Κύπρου, γύρω στο 334 π.Χ. Έμεινε έντονα συνδεμένο συναισθηματικά με τον τόπο καταγωγής του, όπως φαίνεται από την επιμονή του να προστίθεται πάντα το επίθετο Κυπριακός, όταν γινόταν επίσημη αναφορά στο όνομά του. Η παράδοση λέει πως ήταν εξωτερικά ψηλός, πολύ λεπτός και μελαχρινός, πράγμα που του κόστησε στην νεότητά του να τον αποκαλεί περιπεκτικά Αιγύπτια κλιματίδα. Τότε δεν ήταν εύκολο να ζει κανείς με ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να σου δώσουν ένα πράγμα. Πρέπει να ήταν φύση αρκετά ασθενική. Και αυτό μάλλον ενδυνάμωσε τη φυσική του τάση προς τη λιτή διατροφή και την αποφυγή των πλούσιων δείπνων. Λέγεται πως απολάμβανε κυρίως τα σίκα, χλωράκια που ξηραμένα. Έγινε γνωστός για την απλότητα και την εγκράτειά του, όπως φαίνεται και όσον αφορά το ντύσιμο, την ερωτική του ζωή και την γενικότερη συμπεριφορά του. Καρτερικός και συγκρατημένος, ήταν ακόμη φιλομαθής και εξαιρετικά αφιβολόγος. Στην αρχή της ενήλικης ζωής του, ασχολήθηκε με το εμπόριο, όπως ο πατέρας του. Όταν το 314 π.Χ. το πλοίο με το οποίο μετέφερε Πορφύρα από τη Φινίκη στον Πειραιά ναυάγησε, ο 20χρονος Κύπριος που είχε χάσει τα πάντα έφτασε στην Αθήνα. Όπως μεταφέρουν οι δοξογράφοι, κάποια στιγμή κάθισε σε ένα βιβλιοπωλείο και άρχισε να ξεφυλίζει τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, που μιλούν στο σύνολο Σοκράτη. Ενθουσιασμένος από το κείμενο, ρώτησε τον βιβλιοπόλεμα πού βρίσκονται τα παιδιά μου. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ώρα περνούσε στον δρόμο ο κοινικός φιλόσοφος Κράτης. Και ξέρουμε ότι και οι κοινικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι ξεκίνησαν από τη μαθητεία στη συζήτηση με τον Σοκράτη. Ο Βιλιοπόλης λοιπόν του τον έδειξε, βλέποντάς του να τον ακολουθήσει. Και έτσι ο Ζήνων παρακολούθησε πρώτα τα μαθήματα του Κράτη, κατόπιν και άλλων φιλοσόφων που αντιπροσώπευαν μεγάλες σχολές της εποχής εκείνης στην Αθήνα, όπως την Ακαδημία του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη. Λέγεται πως αργότερα, αναφερόταν στην περίσταση που τον έκανε να στραφεί εντελώς απρόσμενα στη φιλοσοφία, με τα λόγια «Τώρα έμπνευσα καλά, αφού του ναυάγησα». Νην ευπρόηκα όταν είναι ναυάγη. Η παράδοση μιλάει επίσης για ένα χρησμό που έλεγε όταν ζήτησε να μάθει τι πρέπει να κάνει για να ζήσει μια άριστη ζωή. Η απάντηση του Μανδύου ήταν να συναναστρέφεται τους νεκρούς. Και ο Ζήνων αποφάσισε να μελετήσει επισταμένα τους παλαιότερους στοχαστές, παρόλο που είχαν πληθυντικά. Στα 301 αποφασίζει τελικά να ξεκινήσει τη δική του φιλοσοφική διδασκαλία στην αγορά των Αθηνών, στην Ποικίλη στο Άκρο.
Ο ονομός ήταν ποικίλη, γιατί ακριβώς ήταν ζωγραφισμένη με πολλά χρώματα από τον περίφημο ζωγράφο Πολύμα. Σε αυτό το χώρο οφείλει το όνομά του ως το οικισμός, που είναι η πρωτότυπη κοσμοθεωρία που ο Ζήμιον και οι μαθητές του ανέπτυξαν εκεί. Είναι χαρακτηριστικό του ανοιχτού πνεύματος του ιδρυτή του στοικισμού, που δεχόταν όχι μόνο γυναίκες, όπως και άλλοι διδάσκαλοι της εποχής, αλλά και σκλάβους μεταξύ των ακροατών του. Το ότι δεν διάλεξε, όπως άλλοι φιλόσοφοι, να ανοίξει μια σχολή σε κάποιο συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο, σε κάποιο κτίριο, όπου να έχουν πρόσβαση μόνο κάποιοι προνομιούχοι που θα ήταν αποδεκτοί ως μαθητές του. Αντίθετα, στάθηκε μέσα στην καρδιά της δραστηριότητας της πόλης, απευθυνόμενος σε όλους. Και πράγματι, το κοινό έδειξε ευρύτατο το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του. Από καμιά τριανταριά ακροατές στην αρχή, έφτασε στους 1.400 και η επίδραση της σκέψης του πέρασε και στους μεταγενέστερους, όπως το πούμε παρακάτω. Ο Ζήμιον ασχολήθηκε με όλους τους τομείς της φιλοσοφικής έρευνας. Ο ίδιος διέκρινε τρεις: τη λογική, τη φυσική και την ηθική. Θα αναφερθούμε λοιπόν στο μέρος της παρουσίασης μας που ακολουθεί, στα βασικά του σημεία. Λέγεται πως ο Ζήμιον σε προχωρημένη πια ηλικία έπεσε κάποτε κάτω ενώ επέστρεψε στο σπίτι του. Και ίσως μάλιστα έτσι να πληγώθηκε ή να έσπασε ένα από τα δάχτυλα του κεφαλιού του. Και αισθανόμενος πως πλησιάζει η ώρα του θανάτου, απευθύνθηκε στη γη λέγοντας: «Έρχομαι, γιατί με καλείς?». Όντως, μετά από λίγες μέρες απεβίωσε και κατάλληλες πηγές αμέσως κρατώντας την αναπνοή του, αλλά όπως ξέρουμε, οι δοξογραφίες για τους αρχαίους φιλοσόφους μπορεί να είναι πολλές και ποικίλες, και αυτό μπορούμε να τις αναφέρουμε, αλλά δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι κάθε μια από αυτές ή κάποιες όλοι και καλά από αυτές μεταφέρει την απόλυτη έννοια. Ήταν τότε γύρω στα 262-264 π.Χ. Ο Ζήμιον τιμήθηκε εξεχόντως από το Δήμο των Αθηναίων με χρυσό στέφανο αρετής έλεγεν και σοφροσύνης, όπως έλεγε το κείμενο. Και τάφηκε με δημόσια δαπάνη, παρόλο που ήταν ξένος, αφενός επειδή ο ίδιος υπήρξε αναθός, αφετέρου γιατί καθόλου τα έτη της φιλοσοφικής του διδασκαλίας, παρότρινε τους νέους που ήταν μαθητές του να στρέφονται προς την αρετή και τη σοφροσύνη και προς ό,τι καλύτερο. Η πόλη που τον υποδέχτηκε τον αναγνώρισε λοιπόν ως λαμπρύς άρχος του ιδανικού του σοφού και πρώτη που προσμίλησε. Ανάλογη τιμή το απέδωσαν και οι συμπολίτες του από το Κίτιο που έμεναν στη φοινικική πόλη της Ιδόνας, γιατί η φήμη του βεβαίως είχε ξεπεράσει τα απλά όρια της Αθήνας. Εξάλλου εκείνη την εποχή έρχονταν στην Αθήνα για να φοιτήσουν στις διάφορες φιλοσοφικές σχολές και να μορφωθούν άνθρωποι από ολόκληρη τη Μεσόγειο, ούτε καν μόνο Έλληνες. Έχουμε ονόματα τα οποία δείχνουν πολύ καθαρά ότι κάποιος ήρθε από την Λιβύη, από την Αιθιοπία, από την Αίγυπτο, από τις ακτές της Φινίκης, από την Βαβυλώνα, την Περσία. Οπότε ήταν ένας χώρος παγκόσμιας συνέλευσης ανθρώπων που αγαπούσαν το πνεύμα και τη μάθηση. Και έτσι βεβαίως η φήμη του Ζήμιονος είχε εκπληρωθεί σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο γύρω από πίσω. Ας πούμε λοιπόν στις φιλοσοφικές του θεωρίες για να έχουμε κι εμείς μια μικρή εικόνα του τι μπορούμε να δούμε. Ο Ζήμιον ήταν ιδιαίτερος γόνιμος συγγραφέας. Αναφέροντας τίτλοι μερικών έργων του από το Διογέννη Λαέρκιο, σας παραθέτω εδώ τον κατάλογο του. Πολιτεία, περί του καταφύσιμου βίου, περί ορμής ή περί ανθρώπου φύσεως, περί παθών, περί του καθήκοντος, περί νόμου, περί της ελληνικής παιδείας, περί όψεως, περί του όνου, περί σημείων, πυθαγορικά, καθολικά, περί λέξεων, προβλημάτων ομερικών πέντε, περί διοικητικής ακροάσεως, τέχνη, λύσεις, έλεγχη, απομνημονεύματα κράτη τοσικά. Και αυτά είναι μονάχα μερικά από αυτά που έγραψε. Σωζόνται από σπάσματα. Ακριβώς. Οι πηγές μας για το περιεχόμενο του έργου του είναι δυστυχώς έμεσες και αποσπασματικές. Προέρχονται κυρίως από εκτενείς αναφορές στις διδασκαλίες των Στοικών που περικλείονται στους φιλοσοφικούς διαλόγους του Κέρωνα, που ανήκει στον πρώτο αιώνα π.Χ., τις πραγματείες του Πλούταρχου, που ανήκει στον πρώτο με δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, στα έργα του σκεπτικού Σέξου του Εμπειρικού και του ιατροφιλόσοφου Γαλινού, που ανήκει στον δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, καθώς και στο 7ο βιβλίο του έργου του Διογέννη Λαέρκιου περί δύο δωμάτων και αποθεμάτων των εν φιλοσοφία του Χρυσάντος, που ανήκει στον 3ο αιώνα μετά Χριστό και κατά κάποιο τρόπο είναι η πληρέστερη πρώτη ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας που έχουμε μέχρι τώρα. Φυσικά, θα πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή, από όλους τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, σκεφτείτε ότι η αρχαιότητα, η φιλοσοφία αρχίζει από τον 6ο αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι το 527 μετά Χριστό, όταν ο Ιουστινιανός διέταξε το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών της Αθήνας.
Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με 12 αιώνες ιστορίας, εξαιρετικά πλούσιας δραστηριότητας και από όλους αυτούς τους φιλοσόφους, που μερικές φορές έχουμε μονάχα τα ονόματά τους, έχουμε έργα ολόκληρα και σε έναν ικανό αριθμό ώστε να μας επιτρέψουν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πιο έγκυρα για τη σκέψη τους, μονάχα από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Πλουτίνη. Όλα τα άλλα θα έχουμε μονάχα σε αποσπάσματα, έμεσα φυσικά, και μάλιστα σε αποσπάσματα που πολλές φορές μεταφέρονται από ανθρώπους μεταγενέστερων αιώνων, οι οποίοι μπορούσαν να είναι και αντίθετοι με τις ιστορίες τους, και άρα ο τρόπος που μεταφέρονται μπορεί και να μην είναι καν αξιόπιστος. Και γι' αυτό θα πρέπει, ακόμα και όταν έχουμε αναφορές από μεταγενέστερους συγγραφείς, να πρέπει να πάρουμε μια μικρή απόσταση και να δούμε σε ποιο πλαίσιο το αναφέρει και αν μπορούμε να διασταυρώσουμε τις πηγές για να ξέρουμε και αν αυτό είναι πραγματικά έγκυρα ή απλά προσπαθεί ίσως να μεταποιήσει τη σκέψη κάπου για να μπορέσει να διευκολύνει περισσότερο τη δική του κριτική. Οπότε η αρχαία φιλοσοφία είναι ένας χώρος εξαιρετικά δύσκολος και χρειάζονται πολύ σημαντικές φιλολογικές, ιστορικές, πολιτικές γνώσεις για να μπορεί κανείς να φτάσει σε επιχειρήματα που να θεωρηθούν αρκετά έγκυρα. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο περιθώριο ερμηνεών, γιατί εκτός αυτού έχουμε και τα κείμενα τα οποία πολλές φορές δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα. Η ορολογία η φιλοσοφική δεν είναι μοναδική, δεν είναι λεξικό που ο τάδε όρος σημαίνει πάντοτε. Ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει με τον δικό του τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς ακόμη και πολλές ερμηνείες, και αυτό δίνει πολλή δουλειά σε ανθρώπους σαν εμάς. Λοιπόν, το σύνολο αυτών των αποθεγμάτων που βρισκόταν σε διαφορετικούς συγγραφείς των στοικών φιλοσόφων συγκεντρώθηκε και εκδόθηκε για πρώτη φορά στις μέρες μας από τον Γερμανό Johannes von Arnim με τον γενικό τίτλο «Στοικών μέτρων φραγμένων» στη Λειψία και ήταν στην αρχή του άνοιγμα, 1903-1924. Μια νεότερη έκδοση συμπληρωμένη με μερικά αποθέγματα έγινε πιο πρόσφατα, το 1987 στο Στουράρχη, από τον Karl Heinz Bücher. Ο Ζήνων και ο στοικισμός γενικότερα ασχολήθηκαν με όλους τους βασικούς τομείς της φιλοσοφίας, καθώς προσέφερε ένα πλήρες και πολυσύνθετο διανοητικό οικοδόμημα για την κατανόηση του κόσμου και των ανθρώπων. Ο ίδιος, όπως είπαμε, διέκρινε τρεις μεγάλες θεματικές κατευθύνσεις της σκέψης του, που για να δείξει πόσο στενά ήταν αλληλένδετες, τις παρουσίασε με τα μέρη ενός άνθρωπου. Η λογική έμοιαζε με το τσόκλι, γιατί όντας το μέρος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τον λόγο, περιέβαλε κάθε θέμα. Η φυσική, που ασχολούνται με την αρχή, τη σύνθεση και τη λειτουργία του κόσμου, ήταν το σπάνι. Και η ηθική ο τρόπο. Εφόσον ο τελικό σκοπό τη φιλοσοφία ήταν η βελτίωση του ανθρώπου μέσω τη γνώση. Παρακάτω λοιπόν θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τι κύριε λογικέ και επιστημονικέ, φυσικέ και μεταφυσικέ, ηθικέ και πολιτικέ θεωρίε του Ζήνωνα και προσδίδω και αυτή τη δεύτερη ορολογία, γιατί στι μέρε μα το περιεχόμενο αυτών των μερών τη φιλοσοφία του θεωρούν ότι ανήκουν και σε άλλου είδους φιλοσοφική σκέψη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λογική και επιστημολογία. Η συμβολή των στοικών στην έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, αυτή είναι αυτός ο τομέας της επιστημολογίας στη φιλοσοφία, για τη λογική και τη διάκριση της γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Ζήνων θεωρεί πως η αίσθηση δημιουργεί στο νου μας κάποιο είδος φαντασίας, δηλαδή μια εντύπωση που μοιάζει με το αποτύπωμα που αφήνει σε μια κέρινη πλάκα ένα αντικείμενο που πιέζουμε πάνω της. Αργότερα ο Τζον Λοκ θα χρησιμοποιούσε την ίδια ιδέα με την αμπουλαράζα που είναι η κενή μας συνείδηση και το ότι έρχονται οι εμπειρίες μας να αφήσουν πάνω το σημάδι τους για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις γνώσεις μας. Ωστόσο, η γνώση μας δεν είναι απλώς μια παθητική υποδοχή εντυπώσεων που οφείλονται μόνο σε εξωτερικές συνθήκες. Χρειάζεται επίσης την συγκατάθεσή μας, την αποδοχή της ως κάτι που δεχόμαστε ως αληθινό. Μπορεί ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε λάθος. Μπορεί να θεωρήσουμε σωστά κάποια πράγματα και να μην έχουμε δίκιο. Υπάρχει μόνο ένα είδος φαντασίας που μπορούμε να του δώσουμε τη συγκατάθεσή μας με απόλυτη σιγουριά ή καταληπτική φαντασία, που διακρίνεται από τα τρεις χαρακτηριστικά. Πρώτον, πρόκειται από ένα πραγματικό αντικείμενο. Είναι μια πιστή αναπαράσταση όλων των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το αντικείμενο αυτό. Και είναι τέτοιου είδους που δεν θα μπορούσε ποτέ να προέλθει από κάποιο άλλο αντικείμενο. Δεν μπορεί ποτέ ένα πράγμα που έχουμε ορίσει ότι είναι αυτό και είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι είναι αυτό, να το συγχαιρούμε με κάτι άλλο. Άρα δεν θα είναι μια ξεκάθαρη και σίγουρη γνώση που έχουμε γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα του Διογέννη Λαέρτη που μιλάει ακριβώς για την επιστημολογία των στοικών. Αρέσει στους στοικούς να προτάσουν τη θεωρία περί φαντασίας και αίσθησης, εφόσον το κριτήριο με το οποίο γίνεται γνωστή η αλήθεια των πραγμάτων είναι γενικά η φαντασία. Και εφόσον η θεωρία περί κατάληψης και νόησης που προηγείται όλων των άλλων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη φαντασία.
Γιατί η φαντασία προηγείται και κατόπιν η διάνοια που μπορεί να εκφραστεί εκφέρει με το λόγο αυτό που δέχεται από τη φαντασία. Για όλα τα κείμενα έχω χρησιμοποιήσει τις εκδόσεις του Χάρβαρντ για το αρχαίο κείμενο και έκανα μόνο τις μεταφράσεις με τον τρόπο που θεώρησα το καταλήγω. Δεν έχουμε όμως ακόμη φτάσει ως το τελευταίο επίπεδο της γνώσης της αλήθειας. Η κατάληψη είναι μια απομονωμένη και περιορισμένη κατανόηση ενός πράγματος που παρά το ότι είναι αληθής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστήμη. Οι εντυπώσεις και οι γνώσεις μας εκφράζονται με τον λόγο που πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της λογικής για να αποδώσει την αλήθεια. Για να θεωρήσει κάποιος ότι κατέχει μια επιστήμη, πρέπει να είναι ικανός να οργανώσει αληθείς προτάσεις σε μια ορθολογικά αρθρωμένη δομή που να καθιστά ακλόνητη μπροστά σε οποιοδήποτε επιχείρημα αυτή τη γνώση. Πρέπει δηλαδή να τη θεμελιώσουμε πάνω σε επιχειρήματα ατράνταρτα για να μπορούμε να πούμε ότι τώρα έχουμε φτάσει στην επιστήμη του πράγματος. Αν οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί και να εκφέρει αλήθειες, τελικά μόνο ένας σοφός, όπως τον ορίζουν οι Στοικοί, μπορεί να κατέχει την πλήρη επιστήμη της αλήθειας. Ο Ζήμων δεν θεωρεί τη λογική ένα απλό όργανο για τη φιλοσοφική σκέψη, όπως ο Αριστοτέλης που ονόμασε όργανο όλα τα έργα τα οποία αναφερόταν στην ανάλυση της λογικής, αλλά έναν προεξέχοντα τομέα της γνώσης, εφόσον αφορά την ουσία και τη χρήση του λόγου, στον οποίο παραχωρεί ο Ζήμων κεντρική σημασία, όπως θα δούμε και παρακάτω, τόσο στην κοσμολογία και τη μεταφυσική, όσο και την ανθρωπολογία και την ηθική. Η ρητορική και η διαλεκτική, που είναι τομείς της λογικής, είναι επιστήμες που μας επιτρέπουν να διακρίνουμε την αλήθεια για κάθε λόγο. Οι Στοικοί ελέγχουν την αγκυρότητα ή όχι ενός συλλογισμού ή ενός επιχειρήματος, στηριζόμενοι στις προτάσεις. Ακολουθούν δηλαδή την προτασιακή λογική και όχι την λογική του Αριστοτέλη, που βασιζόταν στους όρους του. Οι λεπτομερείς ορισμοί και οι ενδιαφέρουσες διακρίσεις που πραγματοποιεί ο στοικισμός μεταξύ του ενδιάθετου και του προφορικού λόγου, δηλαδή της λογικής μας ικανότητας και της γλωσσικής εκφρασής της, μεταξύ του απλού ήχου, τον ονόμαζαν φωνή, του έναρθου ήχου, που ήταν οι λέξεις, και του έναρθου και σημαίνοντος ήχου, που είναι ο λόγος, όπως και των διαφόρων μερών του λόγου, μπορούν να θεωρηθούν ιδρυτικά βήματα της γραμματικής, όπως την εννοούμε και σήμερα ακόμα. Αλλά ακόμα και της λογικής ανάλυσης που ακολουθείται αυτή τη στιγμή από τους ειδικούς στη λογική. Πριν περάσω στη φυσική και στη μεταφυσική, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Αφενός, στο ότι για το ζήμωνα όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι έχουν ίσες δυνατότητες γνώσης της αλήθειας. Αλλά πρέπει να περάσουν από σοβαρή εκπαίδευση της λογικής τους ή να την προσεγγίσουν τίποτα. Αφετέρου, βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνοχής όλων των πλευρών της στοικής φιλοσοφίας, καθώς ο απότερος λογικός και επιστημονικός σκοπός, η κατάκτηση της επιστήμης, που οδηγεί στη σοφία, ταυτίζεται ουσιαστικά και με τον κύριο στόχο της ηθικής, δηλαδή να γίνει κανείς σοφός. Στο οποίο και θα επανέλθουμε σήμερα. Ας περάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος, τη φυσική και μεταφυσική. Γνωρίζουμε πως οι πρώτοι φιλόσοφοι του δυτικού κόσμου που έζησαν στις ελληνικές αποικίες της Ιωνίας από τον 7ο αιώνα π.Χ. και μετά ονομάστηκαν φυσικοί φιλόσοφοι, γιατί προσπάθησαν να δώσουν τις δικές τους ορθολογικές απαντήσεις στο ερώτημα της αρχής, δηλαδή της ουσίας και της ζωής του κόσμου. Ο Ζήμων εμπνέεται κατά μεγάλο μέρος από τον Ηράκλειο και τον Εφέσιο και για τη διαμόρφωση της δικής του φυσικής και μεταφυσικής ιστορίας. Για το Ζήμων ο κόσμος είναι μοναδικός. Ένα όλο, μια ομογενής ενότητα. Μια σφαίρα. Σφαίρα γιατί αυτή ήταν το τελειότερο στερεό για τους αρχαίους Έλληνες, εφόσον όλα τα σημεία της επιφάνειας βρισκόταν σε ίση απόσταση από το κέντρο. Και είχαν μια διάθεση να σχηματοποιούν τον κόσμο με έναν τρόπο που να ταιριάζει σε γεωμετρικά κομψά και τέλεια σχήματα με μαθηματικούς τρόπους. Ο κόσμος αυτός, αυτή η σφαίρα, είναι πλήρης εσωτερικά. Περιβάλλεται μόνο από το κενό με το οποίο αποτελεί το πάνω. Έχουμε λοιπόν το όλον που είναι το σύνολο του υλικού που είναι ο κόσμος και γύρω του το κενό και όλο αυτό μαζί μας κάνουμε. Δεδομένου ότι για την αρχαία σκέψη η δημιουργία οποιοδήποτε όντως εκ του μηδενός ήταν αδύνατη. Ο κόσμος αποτελείται από δύο στοιχεία αρχές που υπήρχαν και θα υπάρχουν αιώνια. Ένα παθητικό και ένα ενεργητικό. Από τη μία λοιπόν έχουμε την ύλη, που αρχικά είναι αδρανής και άμορφη, και το θείο λόγο, η πυρ, η εθήρ, η πνεύμα, που ξεκινά με τη μορφή λόγων σπερματικών, όπως τις ονομάζει ο Ζήμων, οι οποίοι ενώνονται με την ύλη για να τους δώσουν δομημένη μορφή και ζωή.
συλλάβουμε καλύτερα αυτή την ένωση που καταλήγει στο αποτέλεσμα της γέννησης του κόσμου, και θυμίζω ότι κόσμο σημαίνει κόσμημα, θα πρέπει να είναι ένα «ον» τόσο τέλεια δομής, ώστε να μπορεί επάξια να φέρει το όνομα αυτό, και θεωρούσαν ότι είναι ένα πρότυπο τελειότητας αυτός ο κόσμος. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αυτή τη σύνθεση ύλης και πνεύματος, αν την παραβάλλουμε με την αναπνοή μας. Για να ξεκινήσουμε την επίγεια ζωή μας, πρέπει να αρχίσουμε να εισπνέουμε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο κόσμος, η ύλη πρέπει να εισπνεύσει μέσα της το θείο λόγο, το πνεύμα, το θείο της. Η πρωταρχική ύλη λοιπόν δέχεται το πνεύμα λόγο μέσα της, με τον τρόπο αυτό, και ο κόσμος έχει έναν καθορισμένο χρόνο ζωής για το ζήμενο. Δεν είναι αιώνιος από την ώρα που ξεκίνησε να υπάρχει, ούτε αθάνατος, στο πνεύμα, θέλω να το πούμε. Όταν φτάνει στο τέλος του, το πνεύμα αποσύρεται από την ύλη, σαν να αφήνει ο κόσμος τη στενή πνοή του. Και όλα καταστρέφονται μέσα στις φλόγες σε μια εκπήρωση, μια τεράστια έκρηξη, για να ξαναρχίσουν λίγο αργότερα πάλι από την αρχή. Μιλάμε δηλαδή για μια σύλληψη του κόσμου σε μια κυκλική πορεία γέννησης και θανάτου και επιστροφής. Και είναι ο ίδιος κόσμος που πεθαίνει και γεννιέται έτσι χαροτικά, σαν να ανασένει, καθώς τα στοιχεία που τον αποτελούν παραμένουν σταθερά και αιώνια. Όταν ενώνονται, ο κόσμος υπάρχει, όταν χωρίζονται, ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση θανάτου εκείνης της στιγμής, αλλά η ύλη και το πνεύμα δεν πεθαίνουν, περιμένουν να ξαναενωθούν ξανά και να ξαναρχίσουν το πνεύμα. Άρα ο κόσμος είναι ένας και μοναδικός για τους στοικούς, αλλά δεν είναι πάντοτε υπάρχον. Είναι ένας κόσμος που γεννιέται και πεθαίνει διαδοχικά. Για να δούμε ένα κείμενο που μας λέει για αυτά τα πράγματα καλύτερα. Και πιστεύουν οι στοικοί ότι υπάρχουν δύο αρχές του σύμπαντος, η ενεργητική και η παθητική. Η παθητική είναι μια ουσία χωρίς ποιότητα, δηλαδή η ύλη. Ενώ η ενεργητική είναι ο ενδιάθετος αυτή λόγος, δηλαδή ο Θεός. Γιατί αυτός είναι αιώνιος και κατασκευάζει κάθε ένα από τα όντα, διαπερνώντας το σύνολο της ύλης. Ο λόγος που διαρθρώνει με τον καλύτερο λογικό τρόπο τον κόσμο και τον διηγεί σαν ο άριστος των νόμων, ταυτίζεται από το ζήμενα με το Θεό. Έτσι το θείο είναι εγκόσμιο και όχι υπερβατικό γι' αυτό. Δεν βρίσκεται κάπου έξω από τον κόσμο. Ο Θεός είναι εδώ. Κάνει τον ίδιο τον κόσμο θεϊκό, καθώς βρίσκεται μέσα του και όσο καιρό ο κόσμος υπάρχει ως ζωντανή οντότητα. Οι θεότητες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και κυρίως ο Δίας, που θεωρούνταν ο βασιλιάς που κυβερνά τον κόσμο από την ψηλότερη θέση του Πανθέου, αποτελούν απλώς για τον φιλόσοφο αυτό διαφορετικούς τρόπους ονομασίας των ποικίλων λειτουργιών της μοναδικής θεϊκής ουσίας πριν ο λόγος. Παραδείγματος χάρη, η Αφροδίτη είναι η συμπαντική δύναμη που ενώνει τα όντα, η δύναμη της αγάπης. Ο Ποσειδώνας είναι το υγρό στοιχείο. Αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά συμβολικές ονομασίες των διαφόρων πλευρών της ίδιας θείας ουσίας και των λειτουργιών της. Τα υποτελεί ο Διογέννης Λαέρτιος. Ο Θεός και ο Νους και το Πεπρωμένο και ο Δίας είναι ένα. Και αποκαλείται ακόμη με πολλές άλλες ονομασίες. Και δεν έχει σημασία. Δεν θα κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε αν το πούμε Δία, αν το πούμε Ποσειδώνα, αν το πούμε μόνο Θεό, γιατί χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για τον όρο Θεός ή Θεοί με τρόπο που θα μπορούσαν να περάσουν από το πληθυντικό στον ελληνικό ανά πάσα στιγμή, γιατί για τους φιλοσόφους κυρίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία ήταν η ουσία του Θείου. Και πώς θα το ονομάσουμε, γιατί θα έχει περισσότερες εκφάνσεις και αν το πούμε με διαφορετικό τρόπο για την καθημερινή, ήταν εντελώς δευτερεύον. Και έτσι ο Ζήνων δεν αντιτίθεται ανοιχτά στη διατήρηση της παραδοσιακής λατρείας και στις τρέχουσες εκδηλώσεις ευσέβειας, όπως εξάλλου και οι περισσότεροι από τους προηγούμενους φιλοσόφους, παρά την κριτική που άφηξαν συχνά στην παράλληλη και ανήθικη εικόνα των Θεών που παρουσίαζαν οι μύθοι των πληθυντών. Γι' αυτό και η κοινωνία της εποχής του τον θεώρησε εξαιρετικά ευσεβή. Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στο περιεχόμενο της πίστης και της λατρείας, που για τους φιλοσόφους πιστεύω πως ανεβαίνει σε ύψη πνευματικότητας που έλειπαν από το μέσο πιστό της εποχής εκείνης και συνδέεται άμεσα με τις θεωρίες τους, αλλά επειδή στην αρχαιότητα. Δεν έρχονταν κανένα να σε ρωτήσει αν πίστευες και τι πίστευες. Την ώρα που έπαιρνες τις θείες σου, την ώρα που έπαιρνες τις προσευχές σου, μετήχες στις πορείες που κάνανε στην πόλη για να προσκυνήσουν τη συγκεκριμένη γιορτή, τη θρησκευτική, τη συγκεκριμένη θεότητα, έκανες ό,τι έπρεπε για να είσαι εντάξει κοινωνικά απέναντι σε αυτά. Ήσουν εντάξει, η θρησκεία της αρχαιότητας ήταν πιο πολύ κοινωνική, αισθητική και ένας τρόπος εκδήλωσης μιας συνοχής του πολιτικού, της πολιτικής ομάδας. Κάθε πόλη είχε τους δικούς της θεούς που λάτρευε μπροστά του, όπως έχουμε τώρα τους πολιούχους Αγίους,
Και από εκεί και πέρα, την ώρα που συμμετείχες όλα αυτά, ήσουν εντάξει. Και φυσικά, γι' αυτό ακριβώς και υπήρχαν όλες οι παραλλαγές των ποιητών για τους μύθους που λέγανε για τους θεούς, γιατί τους έπαιρνε ο κόσμος πολύ πιο ελαφρά. Δεν θα καθόταν να θεωρήσει ένας λογικός άνθρωπος ότι πράγματι οι θεοί συμπεριφερόταν με τρόπους τόσο απαράδεκτους όπως οι ωραίες ιστορίες της μυθολογίας, αλλά οι καθόλου ηθικές στάσεις των θεών. Οι φιλόσοφοι, τα πιο λογικοί και θέλαν τα πράγματα να είναι πιο συνεπείς, καταδίκασαν σαφώς όλες αυτές τις ιστορίες για αγρίους που ήταν για τα δικά τους μάτια αυτά που λέγανε Χριστός και θέληξαν η εικόνα του Θεού να είναι καθαρωμένη από όλα αυτά και να είναι οι θεοί όντα λογικά, άριστα ηθικά, που να φροντίζουν τους ανθρώπους, που να συνεργάζονται μεταξύ τους για να μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους την καλύτερη δυνατότητα της βοήθειας στις ώρες της δύσκολης που ήταν και μέχρι εκεί. Και μπορούσαν τους ίδιους θεολογικά να τους λατρεύουν με τους τρόπους που εκείνοι πίστευαν και θεωρούσαν. Ο κόσμος λοιπόν κυβερνάται από τον νόμο της τέλειας θείας λογικής, που ταυτίζεται με το πεπρωμένο, την μαρμένη και τη θεία πρόνοια. Γιατί ακριβώς όταν υπάρχει ένας θείος νους που ορίζει τα πάντα, θα πρέπει να προβλέπει όλων του νου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελευθερία του ανθρώπου όπως το νου. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει όλα και εμείς απλώς είμαστε και το δεχόμαστε και αυτό είναι όλο. Αυτό επιτρέπει στο σύνολο να θεωρήσει πως μπορεί κανείς να συμβουλεύεται τους χρησμούς των θεών, γιατί το Θείο ως παντελώς αγαθό είναι πηγή μόνο αγαθών και προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν για το μέλλον με διάφορα μέσα, εφόσον ακριβώς εξαρτάται από τις δικές μας αποφάσεις το τι θα μπορέσουν να κάνουν. Ωστόσο, εφόσον ο κάθε άνθρωπος, όπως θα δούμε, συμμετέχει στο Θείο Λόγο, όπως συμμετέχουν και οι Θεοί, φέρει και ίσως την ευθύνη της πράξης του, που είναι άμεση συνέπεια τελικά της λογικής του κρίσης. Και έτσι φτάνουμε στην ηθική και δευτερευόντως και πολιτική, γιατί οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν τα ξεχώριζαν. Ό,τι ήταν ισχύον για την ηθική για το ένα πρόσωπο, θα έπρεπε να έχει σύνδεση άμεση με το τι ίσχυε για το καλό το κοινωνικό της πολιτείας και άρα και η πολιτική θεωρία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ηθική. Όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν πως η ανθρώπινη ζωή έχει έναν απότατο σκοπό. Ένα τέλος, το όριο του σκοπού στα αρχαία. Γι' αυτό και η αρχαία ηθική θεωρείται τελειολογική. Επιμένως, αυτό και στις μέρες μας, η σύγχρονη φιλοσοφία δεν θεωρήσαν ότι καλά ότι πρέπει να δεχτούμε πως έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας, μπορεί και να μην έχουμε. Αλλά για τους αρχαίους αυτό ήταν ασύλληπτο. Και μάλιστα, όλοι συμφωνούν ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η αυδαιμονία ή το εύσιν. Δηλαδή, η σταθερή και τέλεια κατάσταση μακαριότητας που να προσωμιάζει όσο είναι δυνατόν στην άριστη, αιώνια, ευδαίμονα ζωή του ανθρώπου. Μόνο που η κάθε φιλοσοφική σχολή έδωσε το δικό της ορισμό στην τέλεια αυτή τη ζωή και το δικό της τρόπο να την πραγματοποιήσουν. Ο Ζήμερ θεωρεί πως η καλύτερη δυνατή ζωή είναι αυτή που συμφωνεί με τη φύση, δηλαδή με τον θείο λόγο που ορίζει τον κόσμο και γι' αυτό χρησιμοποιεί τους όρους ομολογουμένως τη φύση ζει, να ζει κανείς σύμφωνα με τη φύση. Χρησιμοποιούν ακόμη τους όρους εύρια βίου, δηλαδή απρόσκοπτη ροή της ζωής σύμφωνα με τη φυσική της κατάσταση. Η φυσική μας κατάσταση είναι η εξαιρετική λειτουργία των μερών της ψυχής μας, δηλαδή η πραγμάτωση της αρετής μας που μπορεί να ονομαστεί επίσης και οικείωσης, μια οικειοποίηση των αγαθών που συμβάλλουν στην ευεξία μας, χάρη σε μια επιλογή που μας είναι οικεία και μας χαρακτηρίζει. Ο Ζήμερ διακρίνει όλα τα πράγματα που συνιστούν τη ζωή μας από πλευράς ποιοτικής σε αγαθά, κακά και αδιάφορα. Τα αγαθά είναι μόνο οι αρετές και ό,τι συνεισφέρει σε αυτές. Τα κακά είναι όσα αντιτίθεται στις αρετές και τα αδιάφορα όλα τα άλλα. Όπως παραδείγματος χάρη, θα σας δίνω το κομμάτι από το στοβέο που αναφέρεται σε αυτό, η ζωή, ο θάνατος, η δόξα, η έλλειψη δόξας, ο πόνος, η ειδονή, ο πλούτος, η φτώχεια, η αρρώστια, η υγεία και το παρόμοιο. Είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήσει εδώ. Όπως βλέπουμε, οι στοικοί αντιτίθεται ριζικά στις τρέχουσες αντιλήψεις για τα εξωτερικά αγαθά, τα σωματικά, τα υλικά, τα κοινωνικά και ακόμα και τις σημερινές αντιλήψεις βεβαίως. Μόνο τα αγαθά της ψυχής θεωρούνται πραγματικά. Και αποδεσμεύονται οι στοικοί εντελώς από τα συναισθήματα ειδονής ή πόνου που θα μπορούσαν να τα συνοδεύουν. Και εδώ σημειώνεται η πλήρης αντίθεση των στοικών με τη σχολή των Επικούριων, που ήταν σύγχρονοι τους και θεωρούνταν ότι ήταν ακριβώς η φιλοσοφική θεωρία που βρισκόταν στους αντίποδες τους. Γιατί εκείνοι ταύτιζαν το αγαθό με τη σταθερή και φυσική ειδονή.
Οι αρετές αποκτούν μια μεγαλύτερη αυτονομία από τα άλλα αγαθά. Επιλέγονται αυτές καθεαυτές γιατί είναι το μεγαλύτερο δυνατό φυσικό αγαθό που θα μπορούσε να επιδιώξει ο άνθρωπος. Για να δούμε τι μεγάλη πάνω σε αυτό. Η αρετή είναι διάθεση της ψυχής σε συμφωνία με τον λόγο και επιλέγεται για τον εαυτό της. Όχι εξαιτίας κάποιου φόβου ή ελπίδας ή για κάποιο άλλο εξωτερικό λόγο. Και σε αυτή να είναι η ευδαιμονία, γιατί βρίσκεται μέσα σε μια ψυχή που έχει πλαστεί ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με τη φύση της για όλη της τη ζωή. Ο στοικός ορισμός της αρετής είναι λοιπόν η διάθεση της ψυχής σε συμφωνία με τον λόγο. Ακόμη κι αν οι φιλόσοφοι αυτοί πραγματοποιούν διάφορες διαιρέσεις των αρετών, θεωρούν πως όλες μαζί αποτελούν μια ενότητα που ορίζεται από τη φρόνηση, τη σοφία που πρέπει να αποκτήσει κανείς για να γίνει απόλυτα ενάντια. Σοφώς. Η εφαρμογή των αρετών, όταν συνοδεύεται από μια ορθολογική αιτιολόγηση των επιλογών που έγιναν, σύμφωνα με την κρίση μας, ονομάζεται συχνά καθήκον και η τέλεια πραγμάτωσή τους κατόρθωμα. Η έλλειψη αρετής μπορεί να οφείλεται είτε σε μια κακή αντίληψη των καταστάσεων, έτσι, είναι ένα λογικό λάθος, κάνω μια λάθος εκτίμηση των πραγμάτων, ή σε προκατάληψεις ή στην επίδραση των παθών. Έχω λάθος αντιλήψεις για κάτι ή τα πάθη μου με εμποδίζουν να μπορέσω να δω καθαρά και να κάνω αυτό που θα πρέπει. Όλα αυτά θα εμποδίζουν την άριστη λειτουργία της ψυχής μας. Ο Ζίγμουντ διακρίνει εξάλλου 8 μέρη της ψυχής μας που τη θεωρεί επιπλέον σωματική, αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι η αιτία της κινήσεως για το σώμα μας. Γιατί έχει μια δυσκολία να πιστέψει ότι κάτι που δεν είναι σωματικό μπορεί να έχει επίδραση σε κάτι σωματικό. Οπότε και η ψυχή μας έχει ένα είδος ύλης. Μπορεί να μην είναι η ίδια με την ύλη του σώματος, αλλά έχει κάποια εικόνα. Τα 8 μέρη της ψυχής λοιπόν για το ζήνωνα είναι οι 5 αισθήσεις, το γενετικό μέρος που μας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής, την ικανότητα ομιλίας και το νου που λειτουργεί σύμφωνα με τον λόγο, αλλά δεν είναι πραγματικά ξεχωριστός από τα άλλα μέρη. Θεωρείται αυτό το τελευταίο το μέρος που μας κυβερνά, γι' αυτό το ονομάζει ηγεμονικό. Και είναι συγκεντρωμένο περισσότερο γύρω από την καρδιά και όχι γύρω στο κεφάλι, όπως πίστευαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Άρα στην πραγματικότητα διαχέεται σε ολόκληρη την ψυχή που καταλαμβάνει επίσης ολόκληρο το σώμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Θείος Λόγος μπορεί να διηγείται μέσα στην ύλη για να φτιάξει το πράγμα. Ενώ θεωρείται φυσική, γιατί είναι μια φυσική διάθεση του ανθρώπου μόνος, η αρετή μπορεί να διδαχθεί. Και συχνά κάποιος που δεν έχει τόσο καλή αρχική προδιάθεση για να γίνει άριστος άνθρωπος, μπορεί να το καταφέρει χάρη σε μια κατάλληλη εκπαίδευση που αναπτύσσει τη γνώση του λόγου, της φύσεως και της ικανότητας διαλεκτικής επιχειρηματολογίας, καθώς και την ευτονία των σθένων της ψυχής. Για τους στοικούς αυτό έχει σημασία. Δεν αρκεί μονάχα η λογική σκέψη, πρέπει να έχουμε και το ψυχικό σθένος να την εφαρμόσουμε. Μπορεί εμένα να μου λέει η λογική μου ότι παραδείγματος χάρη αν φάω τα σοκολατάκια, όλα που έχω στο κουτί, στο σπίτι μου, δεν είναι καλό, αλλά εάν δεν έχω ένα στέλνος ψυχικό που να με συγκρατήσει από αυτό, άδικα θα μου το έχει πει η λογική μου και εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να ασκήσω την αρετή εκείνη τη στιγμή της αυτοσυγκράτησης και να μπορέσω να θεωρηθώ σόφρον και λιγότερο ποτέ. Ενώ λοιπόν έχει κανείς οποιασδήποτε προδιαγραφές, έρχεται η εκπαίδευση να καλύψει οποιοδήποτε κενό και να μπορέσει να δώσει την αρχή και σε όλο τον κόσμο να γίνει ο ενάλλακτος άνθρωπος, προσωπικός άνθρωπος που πρέπει να γίνει. Αντίθετα, αν κάποιος παραμιλήσει την εκπαίδευσή του, παρά τις ενδεχόμενες καλύτερες προδιαγραφές του, θα καταλήξει να γίνει κακό στο τέλος. Η αριστεία στην οποία μπορούμε να φτάσουμε με τη σωστή αυτή εκπαίδευση, σωστή φυσικά σύμφωνα με την φιλοσοφία, λέγεται προκοπή. Ο άριστος άνθρωπος κατά το ζήμενο είναι ανεξάρτητος από τις εξωτερικές αντιλήψεις και την τύχη. Έχει φτάσει σε μια ψυχική σταθερότητα, την αταραξία, και απέκτησε την ευδαιμονία ως αληθινά σοφός. Και καταλαβαίνουμε εδώ γιατί ακόμα και τώρα, όταν λέμε ότι κάποιος αντιμετωπίζει με στοικισμό ή στοικά μια κατάσταση, είναι ακριβώς γιατί εφαρμόζουμε ακόμα την ιδέα του Ζήνων ότι πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από ότι ό,τι έχει να κάνει μας φέρνει η τύχη, που συνδεμούν όλα τα πράγματα που μας είναι αδιάφορα γιατί δεν εξαρτώνται από εμάς, και να μείνουμε σταθεροί σε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι την καλύτερη στάση. Ανεξάρτητα από το πάνω και τα κάτω. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της αρετής και της κακίας για τους στοικούς.
Είτε είναι κανείς ανάλογος και τέλεια καθώς, είτε δεν είναι και αποκαλείται φαύλος, ο τύπος του βάθμου. Ο τίτλος του σοφού ή του σπουδαίου αποδίδεται μόνο σε όσους κατάφεραν να ανοίξουν την τελειότητα της σοφίας και της αρετής. Και περιέργως, το πιο απτό παράδειγμα τέτοιου ανθρώπου που έδιναν οι Στοικοί δεν προερχόταν από τη δική του σχολή, ενώ τον θεωρούσαν τον Σοκράτη σε ένα πραγματικό σοφό. Αν πάντα το ποτέ, δεν ξέρω τι μπορεί. Μπορούμε φυσικά να αναρωτηθούμε πώς μια τέτοια απαιτητική ηθική αντίληψη δεν αποθάρρυνε τους οπαδούς του Στοικισμού, οι οποίοι δεν φαίνεται να πτωήθηκαν από το ότι χαρακτηρίζεται γενικό φαύλη μέχρι να φτάσουν ίσως κάποτε στο ιδανικό του σοφό. Προφανώς, συνέλαβαν την έννοια του σοφού ως ένα πρότυπο προς το οποίο πρέπει να προσβλέπουμε συνεχώς για να βελτιωνόμαστε σταθερά χάρη στην επίμονη άσκηση, τόσο πρόκειται για ένα ιδανικό που θεωρείται παρόλα αυτά προσβάσιμο σε όλους. Η αρετή και η ευδαιμονία του στοικού σοφού είναι όμοια με τον Θεό. Ο σοφός έχει απόλυτη αυτοκυριαρχία των παθών του, χάρη στην ανεπτυγμένη λογική του. Έχει πάντα μια σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις του φανερώνουν πάντα το αγαθό. Είναι ευσεβής. Και πραγματικά θείος γιατί φέρει τη θεότητα μέσα του, το λόγο του Θεού. Είναι ιερέας και μάντης, είναι αυστηρός και αδιάφορος, αγαπά τα παιδιά, τιμά τους γονείς και τα αδέρφια του, ερωτεύεται ανθρώπους καλούς και αγαθούς, που ξέρει ξεχωρίζει το καλό, συμμετέχει πλήρως στην κοινωνική ζωή κάνοντας οικογένεια και στην πολιτική ζωή, αν δεν εμποδίζεται από άλλους. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή, που, όπως ξέρουμε, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ελεύθερα σε όλες τις πόλεις. Επιπλέον, ας δούμε μερικά πράγματα ακόμα. Η σοφή είναι όχι μόνο ελεύθερη, αλλά και βασιλής, εφόσον η βασιλεία είναι μια εξουσία που δεν δίνει λόγο σε κανέναν. Μιλάμε για μια μεταφορική κρίση, φυσικά, του όρου βασιλιάς. Η οποία μόνο στους σοφούς μπορεί να συσταθεί, όπως λέει ο Χρήσιμο. Γιατί λέει ο κυβερνήτης πρέπει να γνωρίζει το αγαθό και το κακό, ενώ κανείς από τους φαύλους δεν έχει σταθερή γνώση αυτών των πραγμάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνο οι σοφοί είναι οι σωστοί άρχοντες, δικαστές και ρήτορες, αλλά κανένας από τους φαύλους. Επιπλέον, είναι αναμάρτητοι, γιατί δεν μπορούν να περιπέσουν σε σάλμα. Είναι ακίνδυνοι, γιατί δεν βλάπτουν ούτε τους άλλους, ούτε τον εαυτό τους. Ο σοφός, λένε, θα προσεύχεται, ζητώντας από τους θεούς τα αγαθά. Ξέρετε ότι και οι θεοί ξέρουν ποια είναι τα αγαθά. Και όχι κάνοντας όπως περισσότεροι άνθρωποι τις προσευχές τους, σου τάζω αυτό για να μπορείς να μου κάνεις εκείνο. Όλα αυτά φυσικά θεωρούνταν απλοϊκά και αστεία πράγματα από όλους τους φιλόσοφους. Ενώ αποδέχεται και ακολουθεί έναν τρόπο ζωής που γενικά είναι παραδεκτός ως δίκαιος και καλός, ο σοφός τον υψώνει ως την τελειότητα και διαθέτει την απαραίτητη γνώση που του εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία απέναντι στις συμβατικότητες, γιατί ακολουθεί τον νόμο της φύσης, τον λόγο. Όλοι οι σοφοί, ακόμη και αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, ωφελούνται από τις πράξεις καθενός από αυτούς, μια που όλοι στοχεύουν στην πραγμάτωση του αγαθού. Όπως και οι άλλοι Έλληνες, έχει μεγάλη εκτίμηση στη φιλία. Για τον στοικισμό, η έννοια της φιλίας γίνεται κεντρική, τόσο στα πλαίσια της ιδιωτικής, όσο και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Όλοι οι άνθρωποι και οι θεοί, ως όντα που συμμετέχουν στο θείο λόγο του κόσμου, συνδέονται με δεσμούς φιλίας. Ο Ζήμερ έζησε σε μια εποχή που τα σύνορα των πόλεων κρατών γίνονται περατά εξαιτίας της υποταγής όλης της Ελλάδας και πολλών άλλων τόπων, στη μακεδονική κυριαρχία πρώτα, προς τη διαδεχτή κατόπιν η ρωμαϊκή κατοχή. Η πολιτική του θεωρία δεν προσπαθεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο άριστο πολίτευμα, αλλά ξεχαρνά τα όρια του κράτους αγκαλιάζοντας το σύνολο της οικουμενής. Ο Ζήμερ βλέπει τον κόσμο όλο σαν μια κοσμόπολη, όπου θεοί και άνθρωποι ζουν μαζί σαν φίλοι και συμπολίτες υπό την κυριαρχία του απόλυτα δίκαιου νόμου που ορίζει ο θείος νόμος. Όταν λοιπόν ακολουθούμε τον λόγο, γινόμαστε ταυτοχρόνως πολίτες του κόσμου, αγαθοί και δίκαιοι, και συμβάλλουμε στο έργο της θείας πρόνοιας. Έτσι, ο σοφός που εφαρμόζει αυτές τις αρχές αποτελείται επίσης πραγματικός κοσμοπολίτης. Θα και ένα ωραίο απόσπασμα ακριβώς για την αντίληψη της κοσμοπολίτης. Είναι καλό λοιπόν να μιλήσουμε για την διοίκηση των πάντων. Τι είδους είναι αυτό εδώ το σύμπαν, το οποίο ευδαίμων και σοφό πορεύεται μέσα στην ατέλειωτη αιωνιότητα, συνεχώς, σε άπειρα περιοδικά διαστήματα, έχοντας μια αγαθή ψυχή και μια όμοια θεότητα και με πρόνοια και σύμφωνα με την πιο δίκαιη και την άριστη αρχή. Και εμάς μας κάνει όμοιους με αυτό, σύμφωνα με την κοινή φύση, τη δική του και τη δική μας,
τοποθετώντας μας αρμονικά κατά από έναν θεσμό και νόμο και κάνοντάς μας να συμμετέχουμε στο ίδιο πολίτευμα. Όποιος το τιμάει και το φυλάει, δεν κάνει τίποτα εναντίον του, είναι σύμφωνος με τον νόμο και αγαπητός τους θεούς και κόσμος. Ενώ όποιος το διαταράσει στο μέτρο που το ενολογεί και το παραβαίνει και το αγνοεί, είναι το ίδιο άνομος και αδεχτής, είτε είναι απλός ιδιώτης, είτε λέγεται κυβερνήτης. Λέγεται κυβερνήτης, γιατί τότε δεν είναι αληθινός κυβερνήτης. Έτσι, η επιστημολογική και η ηθική αρετή ταυτίζεται και με την αρετή του άρρωστου πολίτη, εκτινόμενη σε ολόκληρο το σύμπαν, που γίνεται πατρίδα όλων των ανθρώπων. Ας σημειώσω εδώ πως η οργανική σύνδεση του ανθρώπου με τον κόσμο στον οποίο ζει, σαν ένα μέρος των οικοσυστημάτων του φυσικού του περιβάλλοντος, είναι μια ιδέα που είχε για πολύ καιρό ξεχαστεί με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα, αλλά που ο 20ος αιώνας έφερε και πάλι στην επιφάνεια. Στον αιώνα αυτό επίσης, με την αύξηση των μέσων επικοινωνίας, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μια κοινή συνείδηση ευθύνης όσον αφορά τα προβλήματα που αγγίζουν μεγάλα μέρη της ανθρωπότητας, όπου και αν ζούμε αυτά πάνω στον πλανήτη. Παραδείγματος χάρη, θύματα φυσικών καταστροφών, γενοκτονιών, τρομοκρατικών επιθέσεων κτλ. Ίσως λοιπόν να βρισκόμαστε τώρα πιο κοντά από ποτέ στην προοπτική που εισήγαγαν οι στοικοί φιλόσοφοι τη θέαση του κόσμου ως μια τεράστια κοσμοπολή, όπου όλοι οι συνάνθρωποι θεωρούν τη φίλη και συμπολίτη. Σαν επίλογο, ας πω δύο λόγια παραπάνω, οι δύο πρώτοι διάδοχοι του Ζήλωνα στη διεύθυνση της Τοάς, ο Κλεάνθρης από την Άσο της Μικράς Ασίας και κυρίως ο Χρήσιπος που ήταν από τους όλους της Κύπρου επίσης, είχαν μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στη συμπλήρωση των βασικών θεωριών του στοικισμού, που συνάντησε ενθουσιώδη αποδοχή ως το τέλος της αρχαιότητας, σε σημείο που με διακρίνουν τρεις περιόδους στην εξέλιξή του, με αναγνούς κάθε φορά αντιπροσώπους από όλο τον γνωστό αρχαίο κόσμο. Πρώτα λοιπόν έχουμε την αρχαία Στοά, στην οποία ανήκουν εκτός από τους προαναφερθέντες ιδρυτές ο Ζήμων από την Ταρσό, ο Διογέννης ο Βαβυλώνιος, ο Βοήθης από τη Σιδώνα και ο Αντίπατρος από την Ταρσό, που συνέσφερε σοβαρά στη διάδοση του στοικισμού στη Ρώμη, γενιάζοντας τον κύκλο του Εμιλιανού Σκυπίωνα, στον οποίο αναφέρεται συχνά ο Κικέρνης. Στη μέση Στοά, την οποία ανέπτυξε κυρίως ο Κράτης από τη Μάλο, ο οποίος δίδαξε πρώτος στο στοικισμό στη Ρώμη του 159 π.Χ. Ο Πανέτιος ο Ρόδιος, που θα γίνει μαζί με τον Πολύβιο σύμβουλο του Σιδώνα, ο Ποσειδόνιος από την Απάνω της Συρίας και ο Αντίοχος από την Ασκαλόνη της Παλαιστίνης. Και τέλος η Νέα Στοά, που καλύπτει τους δύο πρώτους αιώνες της περίοδου μας, στην οποία εντάσσονται ο Σενέκας, ο παιδαγωγός του Βέρνου, ο απελεύθερος επίκτητος και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρελίος. Είναι νομίζω αξιοσημείωτο πως πολλοί εκπρόσωποι του στοικισμού άσκησαν οι ίδιοι πολιτική εξουσία ή έπαιξαν ρόλο συμβούλου δίπλα σε αυτοκράτορες κυβέρνησης. Και πρέπει να προσθέσω πως οι ιδέες του στοικισμού επηρέασαν φιλοσόφους ακόμη και στους αιώνες που ακολούθησαν, όπως παραδείγματος χάρη κατ' εξοχήν τον Βαρούχο της Σπινόζα ή τον Εμμανουέλ Καντ. Για τον Ζήμωνα μπορούμε να πούμε συνοπτικά πως η έννοια του λόγου διατρέχει όλο το θεωρητικό του οικοδόμημα, σαν ένα χρυσό νήμα που συνδέει όλα τα μέλη της φιλοσοφίας. Ο Θεός Λόγος είναι ένας και πολυπλός πρωτοχρόνος, παρόν μέσα στον κόσμο, του οποίου αποτελεί τη μία αρχή, που μένει αναλυωτή κατά τη διάρκεια των διαδοχικών γενέσεων και καταστροφών του σύμπαντος. Ο Λόγος είναι παρόν επίσης στο ιστορικό της ψυχής του ανθρώπου. Διαχέεται σε όλο το σώμα μας, όπως ο Λόγος μέσα στην ίδια του κόσμου. Η επισταμένη άσκηση του Λόγου μας οδηγεί στη γνώση της αλήθειας για τον Θεό, τον κόσμο και τον εαυτό μας, και τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε. Οι αγαθοί άνθρωποι που γνωρίζουν και ακολουθούν φυσικά τον λόγο, μοιράζονται την αρετή και την ευδαιμονία των Θεών. Εξάλλου, μόνο οι δικές τους ψυχές θα παραμείνουν μετά το θάνατο του σώματος για να ενωθούν με το κοσμικό πυρ που σηματοδοτήσει το τέλος της κοσμικής εποχής που έρχεται. Η συνειδητή, σταθερή εφαρμογή των αρετών, εκ των οποίων η σοφία είναι η πιο σημαντική γιατί κατευθύνει όλες τις άλλες, αν και όλες αποτελούν μια ενότητα, είναι το κλειδί για να πραγματοποιήσει κανείς το ευζήν και για να είναι ευτυχής κατά τη διάρκεια του περάσματος από αυτή τη γη, αλλά και για να εξασφαλίσει την ψυχή του μια όσο το δυνατόν πιο μακροχρόνια μακαριότητα. Ταυτοχρόνως, η άριστη ζωή του καθενός ωφελεί το σύνολο του σύμπαντος και τον όντο που το κατοικούν, εφόσον έτσι συμβάλλουν στην αρμονική ενότητα της φυσικής λειτουργίας του, σύμφωνα με τον λόγο. Είμαι έτοιμη να συζητήσω μαζί σας πλέον τις οποιασδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σας και κυρίως να ακούσω τη γνώμη σας για την ενδεχόμενη επικαιρότητα ή όχι κάποιων από τις ιδέες του φιλοσόφου συμπολίτη σας που έζησε τόσους αιώνες πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ευχαριστώ.